ζει, εργάζεται και συνθέτει στο Λονδίνο. Πες μας για τα πράγματα που έχεις κάνει εδώ, τους χώρους που έχεις εμφανιστεί, τι θα ξεχώριζες από όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται σίγουρα στο μυαλό είναι την πρώτη φορά που έπαιξα στο O2 και άνοιξα τη συναυλία του Λεωνίδα Βαλάφα, που αγαπώ πολύ τη μουσική του. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή γιατί ήταν και η πρώτη φορά που παρουσίασα τα δικά μου τραγούδια σε κοινό. Ήταν πολύ έντονη η στιγμή αυτή και έγινε στο Λονδίνο και όχι στην Αθήνα στην οποία μεγάλωσα. Έχω συνεργαστεί, έχω ουσιαστικά συμμετέχει στη συναυλία της Ηρός εδώ στο Λονδίνο. Άνοιξα τη συναυλία του Φίβου Τελιβοριά. Όλα αυτά είναι πολύ δυνατές εικόνες και έχω μάθει και πολλά από αυτούς τους καλλιτέχνες και από τις βραδιές αυτές. Πρώτος κομμάτι, διασκευή στο γνωστό σε όλους, Άστα τα μαλάκια σου. Πώς και έτσι? Έγινε τελείως τυχαία. Θυμάμαι ήταν χειμώνας, είχε έρθει ο πολιτός μου φίλος που συνεργάζομαι μαζί του και μου κάνει την παραγωγή του δίσκου αυτή τη στιγμή. Γράψαμε τις κιθάρες μας και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που παίζαμε εκείνη την ώρα και ξαφνικά άρχισε να τραγουδά το «Άστα τα μαλάκια σου» με τον τρόπο με τον οποίο το κυκλοφόρησε. Σου πουν χιλιές φορές, χίλια σ' αγαπώ κι ύστερα φινόπορο θα έρθεις κυθροπό. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να νεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Επόμενο κομμάτι, μη μου μιλάτε για χορούς. Υπέροχο κομμάτι, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Πες μας λίγο για την ιδέα, γιατί να μην σου μιλάμε για χορούς? Μη μου μιλάτε για χορούς, όταν κράσι θα πίνω. Μη μου μιλάτε για χαρές, σαν το τσιγάρο σβήνω. Καταρχήν να πω ότι το κομμάτι μου το χάρισε ο Κώστας Γεωργιάδης, με τον οποίο συνεργάζομαι, που όπως προανέφερα, το αγάπησα την πρώτη στιγμή που το άκουσα, με εξέφρασε πάρα πολύ. Για το βίντεο κλιπ δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί και η τέχνη είναι ελεύθερη, οπότε αφήνουμε τον ακροατή να πάρει το μήνυμα που εκείνος νιώθει. Γενικότερα υπήρχε μια επίκληση στη μοναξιά και ότι η μοναξιά είναι τυφλή, δεν έχει πρόσωπο, ούτε ηλικία, ούτε φίλο. Ο χρόνος θα περάσει και ο καιρός σαν τους γονείς κι αυτός θα μας ξεχάσει. Και ο καιρός σαν τους γονείς κι αυτός θα μας ξεχάσει. Επόμενη εμφάνιση, 7 Μαρτίου, O2 Islington, Στέλιος Τσουκιάς, Τζορτζ Γκαουντί. Τι να περιμένουμε? Ναι, καταρχήν το περιμένω εγώ πώς και πώς. Αυτό το event είναι, αυτή η συναυλία είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιάσω τα κομμάτια μου σε ένα ολοκληρωμένο set εδώ πέρα. Το ίδιο θα κάνει και ο Γιώργος. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο φτιάχνουμε τη μουσική μας εδώ πια, είμαστε based εδώ στο Λονδίνο. Και θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μίξη παράδοσης και ηλεκτρικού ήχου. Ιδιαίτερο για μένα, ιδιαίτερη τιμή θα είναι που θα ταξιδέψει ο Παντελής Στόικος, ένας από τους καλύτερους τροπετίστες στην Ελλάδα, να παίξει μαζί μου εδώ πέρα. Αλλά και επίσης και ο Γιώργος με την πορεία που έχει ήδη χαράξει και πίσω στην Ελλάδα, που έχει εμφανιστεί σε πολύ σημαντικούς χώρους όπως τον Gagarin, το Six Dogs. Σκεφτήκαμε, πέρα από την παρέα που κάναμε, να φτιάξουμε μια βραδιά γεμάτη από μουσική, να φύγουμε όλοι χορτάτοι από εκείνη τη βραδιά. Και αν όχι, θα τσιμπήσουμε και κανένα σουβλάκι δίπλα. Πρώτο προσωπικό άλμπουμ, κυκλοφορεί σύντομα. Όνομα δεν μας έχεις πει. Τι άλλα μυστικά μας εκφυλάσσεις? Όνομα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πει, γιατί ακόμα δεν το έχω σκεφτεί. Να πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλη τη δουλειά που γίνεται. Σκέφτομαι ότι θα έχει ολοκληρωθεί και φαντάζομαι ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και από Οκτώβριο σιγά σιγά θα κυκλοφορήσει. Οπότε ραντεβού την Πέμπτη. Σωστά, ναι. Το περιμένω πώς και πώς. Ραντεβού στις 7 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη στο O2 Islington. Θα είμαστε εκεί πέρα έτοιμοι να ροκάρουμε, να παίξουμε παράδοση, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, να γίνουμε μια γροθιά. Όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα, οπότε σας περιμένουμε όλους.